Μίχα. Εξαιρετική μεταβίβαση για τον Αμπαρτζουνιάν. Θα περάσει. Πάει να δημιουργηθεί φάση για την ανόρθωση. Εξαιρετικό τάκολ. Με τον Λοράν εδώ το εξαιρετικό τάκολ. Εξαιρετική προβολή από τον. Ο Σάιτ πιο ψηλά από τον Ντανίλο. Ο Μπερικό τρέχει σε καλύτερη θέση. Ο Βίλιαμ θα τον προλάβει την τελευταία στιγμή. Η φάση που δημιουργείται στην πρώτη της ευκαιρία. Η Νέα Σαλαμίνα καταφέρνει να σκοράρει. Ο Ρωμό που δοκίμασε εκεί διεκδίκησε με τον. Ανάστον Σέλι μπάλα. Παλιά στην περιοχή. Ανεβαίνει πιο ψηλά από όλους. Νάτος ο Τόρες στην πρώτη του προσπάθεια. Περνά στην περιοχή ο Τόρες. Για να δούμε. Δεν μπορεί να περάσει από τον Βίλιαμ. Μαρκάρισμα πάνω του ο Βίλιαμ. Κόρνερ για τους γηπεδούχους. Με τον Πολίζο που επιχειρεί στην πρώτη του προσπάθεια μεταβίβαση στην περιοχή. Πρωταγωνιστή της αναμέτρησης χατρίκ. Ο Ελλαδίτης. Η ανόρθωση είναι μπροστά τώρα και πάλι. Χάνεται όμως η μπάλα. Πάει πίσω η μπάλα στον Χάτσινσον. Νέα μεταβίβαση στην περιοχή. Παίρνει ύψος η μπάλα από την προσπάθεια του. Μεταβίβαση κοντά για τον Αντιόλο. Στην κίνηση του Οσέι στέλνει την μπάλα μπροστά. Καλή προσπάθεια. Ελεξέα Ραγιούρη πίσω για τον Ρούτκο που απομακρυνέ. Πρώτος ο Ανδρέου. Επιμένει Πάφος. Ο Βίλιαμ πρώτος πριν τον. Πρώτη αλλαγή σε λίγο για την Πάφο. Την θέση του Βαλακάρη. Προσπαθούν να σκεφτούν τι θα κάνουν. Για την ώρα ο Ντόρ Μίχα πάει στο άκρο, το δεξί εκεί που έπαιζε δηλαδή ο Αμπαρτζουμιάν, μέχρι να δουν πώς θα το χειριστούν. Ελουντού. Και αυτός είπαμε από τους κορυφαίους είναι ανόρθωση στο παιχνίδι. Ο πρώην της Σαλαμίνας. Κρατά, θέλει να περάσει από τον Αντιόλο, πλάι για την ανόρθωση. Με Αντιόλο η Νέα Σαλαμίνα τώρα προσπαθεί να οργανωθεί. Ο Σέι, Κονφέ. Έχει έρθει δεξιά τώρα. Κίνηση από τον Χουτσπάιβουερ. Δεν υπάρχει offside, λέει ο βοηθός. Ο Κόρνερ. Ρέινολτς, μεταβίβαση στην περιοχή. Πρώτη κεφαλιά από τον Αντιόλο. Αρέλα, Βρκότς απομακρύνει. Κατεβάζει ο Αντιόλο. Και με δεύτερη προσπάθεια θα δώσει πάσα. Τώρα η μεταβίβαση στην περιοχή. Έδιωξε ο Αντιόλο. Επανέφερε ο Ρέινορ. Που πέρασε από τον Βαρέλα. Θα τον σταματήσουν χωρίς φάουλ. Ο κύριος Νικολάου ήταν κοντά, παρακολουθούσε τη φάση και άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Ευσταθίου εκμεταλλεύτηκε εκεί το κακό έλεγχο της μπάλας από τον Οσέι. Η Καρνιώδησα θέλησε να βγει μπροστά δετά. Ψάχνε ο Δημούρκης Πάγια. Να δούμε τη φάση τώρα. Μανιάς με Αντιόλο. Καλή και βαρύ προβολή. Τώρα ο Σέι πάει να βγάλει προσπάθεια εκεί να κερδίσει μπάλα η Καρνιώδησα. Δεν θα τα καταφέρει αλλά θα πάρει την κατοχή από την παιχνίδι που θα μας καθυλώσει όλους μέχρι το τέλος. Αλλαγές λοιπόν για την ανόρθωση μαζεμένες μετά την αποβολή του Αμπαρτζουμιάν. Βρκότσμε να ψάχνει την μεγάλη φάση για να απειλήσει και να μειώσει πριν το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Σίγουρα είναι μια φάση που πρέπει να εκμεταλλευτεί. Ρέινολτς. Αντιόλου απομάκρυνε. Επίσης που δεν την έλεξε σωστά. Δεν υπάρχει στη συνέχεια φάουλα. Από το Μαλεκίδη μεταβίβαση. Πρώτη κεφαλιά. Κυριακίδης ξανά κατοχός της μπάλας. Ακρινή μεταβίβαση στον χώρο του κέντρου κερδισμένη. Τον Ρωμό η παρέμβαση από τον Οσέι ευνόησε τον Χατζηβασίλη που δοκίμασε για το σούτ. Έπεσε μπροστά. Ο Νικολάου, Μόμο Σάση έξω από την περιοχή το σούτ. Ο Βεσελόφσκι δεν μπορεί αλλά πρώτος έφτασε εκεί στην μπάλα. Ο Ευσταθίου, κίνηση από τον Ρωμό, ο οποίος δεν μπόρεσε να φανεί μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Παίρνει πλάγιο. Έδιωξε η άμυνα της Παφού. Ο Βίλιαμ επανέφερε μπάλα μπροστά. Βεσελόφσκι για τον Αντιόλο. Ψάχνει Ντανίλο. Άμυνα. Αμφιβολία περί προέκτασης του σώματος. Σωστά άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί ο διαιτητής. Ανανεώνει για λίγο ακόμη τον χρόνο ο κύριος Νικολάου. Ο Ρωμό δεν μπόρεσε. Ο παιχνίδι κατοχή
για τους γηπεδούχους. Βά με τη μία δοκίμασε να βρει τον Περικό, έδιωξε και το Αντωνίου να δώσει συνέχεια. Θέλει να πλησιάσει, Αντωνίου συνεχίζει, θα τον σταματήσει όμως ο Βίλιαμ. Πάσα για τον Βαλακάρη, Αγκούλο, έκοψε η άμυνα της Νέας Αναμίνας. Μια εξέλιξη που θα μπορούσε να πει κάποιος ότι δεν ήταν τόσο Με τον Βάτορα η Πάφος πάνε να βγει μπροστά. Ρίχνει μπάνα μπροστά, το Βίλιαμ τον προλαβαίνει ωστόσο. Επί σειρά αγώνων, λόγω της απουσίας Χριστοφόρου Γετσμόφς, πρώτη επίθεση για το Αποέλ με τον Γαβριήλ, ο οποίος κινήθηκε σε αυτή τη φάση στο Πέρασε η πάσα, πολύ ωραία δώσε ο Αντζίλη, ο Κλωναρίδης για τον Νούχιου, βγήκε η άμυνα από τον Αντιόλο και απομακρύνθηκε η μπάλα και Αποέλ με τον Αντζίλη να δίνει στον Σταύρο τον Γαβριήλ, κέρδισαν τη Νέα Σαλαμίνα, στον Νούχιου, ο Ζαχίτ κράτησε. Κλωναρίδης για τον Νούχιου, πρώτος ο Αντιόλο, η μπάλα στον Αντζίλη. Αγώνα που φέρνουν κοντά σας ο αυθεντικός έτοιμος καφές Mr. Brown και ο Μίλος JP Βασιλόπουλος με τη νέα δωρεάν εφαρμογή αγοράς προϊόντων Fetch. Ο Σάντος κερδίζει τον Βάγκνερ στον αέρα. Ο Αντιόλο το σκέφτηκε για την τροχή. Βρίσκει στήριγμα στον Αντζίλη. Πάθετη πάσα για τον Κλωναρίδη. Απομακρύνθηκε η μπάλα ο Γένσεν. Δεν μπορεί. Για Ζαχίτ και του Σερβίρι. Αυτό θα δώσει στον Γαβριήλ το γύρισμα. Έχουμε νέο κόρνερ.